Γεια σας. Τώρα θα σας δείξω σε αυτό το tutorial πώς να δουλεύετε με green screen. Πλάνα που έχουν γίνει με green screen, όπως αυτό εδώ για παράδειγμα. Αυτό το πλάνο που έχει πράσινη οθόνη. Πώς θα μπορέσουμε να απομονώσουμε το πουλί, να κόψουμε, να σβήσουμε την πράσινη οθόνη ουσιαστικά και να μπουν από κάτω άλλα πλάνα ή να δώσουμε την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεται σε ένα πάρκο ή πάνω σε ένα τραπέζι. Εντάξει, δεν είναι... Δεν είναι κάτι advanced, κάτι δύσκολο, ούτε έχει ποιότητα αυτό που έχω φτιάξει, αλλά πιστεύω είναι ένα ωραίο tutorial για να καταλάβετε πώς να καταλάβετε τα basic, τα βασικά, για το πώς μπορείτε να αφαιρείτε την πράσινη οθόνη με αυτό που λέμε green screen, έτσι, να αφαιρείτε και να βάζετε το δικό σας τοπίο πίσω, το δικό σας χώρο. Για να δώσετε την ψευδαίσθηση ότι δεν βρίσκεστε σε ένα στούντιο με πράσινη οθόνη, αλλά κάπου σε ένα εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, βλέπετε ότι, εντάξει, είναι ένα πλάνο έτσι που έχω βρει στο ίντερνετ. Όπως βλέπετε, φαίνεται εδώ πέρα το λόγο που υπάρχει, που έχουν βάλει πάνω, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν, θα το ξαναφτιάξουμε από την αρχή, για να το δείτε πώς, ας πούμε, το δημιούργησα αυτό. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, βάζουμε... Καταρχήν θα βρείτε στο ίντερνετ τις φωτογραφίες που σας ενδιαφέρουν και θα πρέπει να κοιτάξετε να ματσάρουνε. Πρώτα βάζουμε τις φωτογραφίες μέσα και το βίντεο. Λοιπόν, import. Βρείτε το βίντεο με green screen που σας ενδιαφέρει εσάς και κάποιες φωτογραφίες ή και κάποια βίντεο για background. Εγώ βρήκα κάποιες έτσι φωτογραφίες. Μια φωτογραφία βασικά που με ενδιέφερε και βρήκα και μια φωτογραφία ενός τραπεζιού, αλλά καλύτερα να ψάξετε ένα τοπίο να βρείτε να βάλετε για background. Απλώς να φροντίσετε να μην κινείτε το βίντεο του background, γιατί δεν θα βγει σωστό. Γι' αυτό, για καλό και για κακό, εγώ βρήκα φωτογραφίες και έβαλα φωτογραφία τραπεζιού και φωτογραφία ενός τοπίου από πίσω, ενός πάρκου, για να μην έχω τέτοιο θέμα. Λοιπόν, τώρα τα βάζω μέσα. Λοιπόν, κρατάω το βιντεάκι που έκανα πριν, θα το ξαναφτιάξω ακριβώς δίπλα εδώ πέρα. Εδώ. Okay. Ας τα αλλάξουμε λίγο αυτά. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, πρώτα πρέπει να φύγει η πράσινη οθόνη. Όπως βλέπετε, έχουμε βάλει το βίντεο με το πτηνό πάνω-πάνω. Και έτσι καλύπτει τα άλλα δύο clips. Τα καλύπτει. Εάν όμως φύγει η πράσινη οθόνη, θα φανούν από πίσω και το τραπέζι στο κάτω μέρος, αλλά και το τοπίο. Λοιπόν, ας το βγάλουμε την πράσινη οθόνη. Πώς θα βγει η πράσινη οθόνη? Πρέπει να βρείτε
στο Video Effects, στο King, θα βρείτε μέσα το Ultra Key. Μπορείτε να το γράψετε κιόλας εδώ πέρα, Ultra Key, και θα το βρείτε με τη μία. Εγώ έγραψα Ultra και εμφανίστηκε. Ultra Key. Το παίρνω. Έχω διαλέξει εδώ πέρα το βίντεο με το πτηνό και παίρνω drag and drop στα εφέ του. Λοιπόν, τώρα με το Ultra Key, εδώ που λέει Key Color, θα πιάσετε αυτό εδώ πέρα, δίπλα, και θα διαλέξετε βασικά την πράσινη οθόνη. Θα πατήσετε πάνω στην πράσινη οθόνη ή σε κάτι, ας πούμε, ή γενικά στη σκιά του πουλιού, του πτηνού. Είναι λίγο καλύτερα. Για σε μένα πιάνει λίγο καλύτερα τη σκιά του που έκανε, εκεί που πάταγε το πτηνό πάνω στην πράσινη οθόνη. Πατάω και έτσι βλέπουμε ότι αφαιρείται το background. Λοιπόν, εδώ όπως είμαστε εδώ, το παίρνουμε, εγώ στη σκιά χτυπάω, παπ, εδώ πέρα στη σκιά. Είναι από πίσω η φωτογραφία με το τραπέζι, θα τη βάλω εδώ πέρα να μην φαίνεται. Και τώρα, πρέπει να φτιάξω καλύτερα, να εμφανιστεί καλύτερα το τοπίο από πίσω. Ας βάλω και λίγο τη φωτογραφία. Πατάω εδώ στο clip της φωτογραφίας και εδώ που είναι motion, στο scale, κάνω ένα zoom out για να φαίνεται καλύτερα. Όπως είπα, πρέπει να ματσάρουν καλά τα διαφορετικά πλάνα σας. Είτε είναι αυτό βίντεο με φωτογραφία, είτε δύο βίντεο, είτε τρία βίντεο, δεν ξέρω τι. Προσπαθήστε γενικά να ματσάρει και το zoom. Και τα χρώματα και να μην κουνιέται η κάμερα, να το προσέχετε αυτό. Λοιπόν, τώρα να φτιάξω λίγο. Εμφάνισα εδώ τώρα το τραπέζι και θα το βάλω λίγο το τραπέζι. Επιλέγω εδώ το clip του τραπεζιού και στο motion, στο position, πατάω εδώ πέρα για να. Εδώ. Νομίζω εδώ είναι καλά. Προσπαθώ να ματσάρω δηλαδή τη γωνία λήψης, ώστε να φαίνεται ότι το πουλί πατάει ωραία πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, όσο καλύτερα μπορούμε τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα επιλέγω πάλι το clip με το πτηνό και τώρα παίζω με κάποιες ρυθμίσεις εδώ κάτω από το key color που διαλέξαμε το χρώμα. Έχει αυτές εδώ τις επιλογές, οι οποίες πατήστε έτσι να δείτε εδώ το Matte Generation, το Matte Cleanup και το Spill Suppression. Αυτά εδώ πέρα, όλα αυτά παίξτε λίγο με αυτές τις ρυθμίσεις. Απλώς εδώ πριν πειραματιστείτε με τις ρυθμίσεις αυτές, εδώ που λέει Output πατήστε Alpha Channel. Έτσι το πτηνό θα αρχίσει να φαίνεται. Γενικά το πλάνο με το πτηνό θα αρχίσει να φαίνεται ασπρόμαυρο κάπως και προσπαθείτε να φτιάξετε μια ωραία μάσκα για να ματσάρει πολύ ωραία με το background. Το πτηνό το θέλουμε να είναι κάτασπρο, όσο γίνεται πιο άσπρο, και το background το θέλουμε όσο γίνεται πιο μαύρο, και τα όρια του άσπρου με του μαύρου τα θέλουμε να μην είναι πηξελιασμένα, να είναι όμορφα, όσο γίνεται πιο ωραία μετάβαση. Κοιτάξτε, τώρα θα το δούμε. Εσείς άμα θέλετε μπορείτε να ανοίξετε όλα αυτά εδώ, να τα ανοίξετε έτσι. Εγώ για να μην πιάνω όλο το χώρο εδώ πέρα, απλώς πατάω πάνω στις ρυθμίσεις, πάνω στους αριθμούς και πατάω αριστερό κλικ στους αριθμούς και σύρω το mouse δεξιά ή αριστερά. Και οι αριθμοί αλλάζουν, οι ρυθμίσεις αλλάζουν. Λοιπόν, transparency, εδώ. Εάν το πάω πέρα, λοιπόν, για να δούμε. Πάμε και το από κάτω, highlight. Το highlight θέλω να το κάνω μαύρο μαύρο.
Προσπαθούμε, όπως είπαμε, το πτηνό να φαίνεται κάτασπρο και το background κατάμαυρο. Λοιπόν, εδώ μ' αρέσει. Λοιπόν, tolerance. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, mat cleanup. Εδώ θα γίνει πιο μαλακό, πιο... Εδώ μπορείτε να πάτε να κάνετε και zoom για να δείτε καλύτερα εδώ τα όρια μεταξύ του πτηνού και του background. Δεν τα θέλουμε τετραγωνισμένα τα όρια. Να είναι λίγο μαλακά. Εδώ που λέει soften για παράδειγμα, μπορείτε να τα μαλακώσετε. Ή μπορείτε να τα πάτε προς τα μέσα, αλλά θα φαίνεται άσχημο αυτό. Κάπου... Ωραία. Μπορείτε να πάτε κάτω με αυτές τις μπάρες, μπορείτε να πηγαίνετε και πιο κάτω να δείτε το πλάνο, μιας και έχετε κάνει zoom. Μπορείτε μετά να πατήσετε από Alpha Channel εδώ, να το πατήσετε Composite για να δείτε τι έχετε κάνει, ας πούμε. Σε ποιο έτσι που βρισκόμαστε. Λοιπόν, θα σβήσω και εδώ το τραπέζι, να μην φαίνεται. Θα βάλω να φαίνεται το τοπίο από πίσω. Για να δω αν ματσάρει σωστά. Λοιπόν, εντάξει, δεν τρελαίνομαι, θα μπορούσα και καλύτερα να το ματσάρω. Παίξτε όσο γίνεται με όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Για να το ματσάρετε όσο γίνεται καλύτερα. Ωραία, εγώ δεν θα χάσω περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, εδώ αυτό καλύτερα να καταφέρω λίγο να το σβήσω το logo. Λοιπόν, ας βάλω λίγο μάσκα πάλι, Alpha Channel, και πάμε να το σβήσουμε τώρα αυτό. Εκεί. Βέβαια, εδώ όπου είναι μαύρο σημαίνει ότι θα είναι transparent, θα φαίνεται το τοπίο από πίσω, επομένως Δεν το θέλουμε αυτά τα είδωλα. Βέβαια, τέλεια δουλειά, δύσκολα θα γίνει μια τέλεια δουλειά, γιατί εξαρτάται και από το πλάνο, πόσο καλά γυρίσανε το συγκεκριμένο πλάνο, τα συγκεκριμένα πλάνα πόσο καλά τα γυρίσανε. Δεν παίζει ρόλο, δηλαδή με ένα πρόγραμμα δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εκεί. Εντάξει, προς το παρόν είμαι ικανοποιημένος. Πατάμε εδώ ξανά στο Output Composite. Ωραία. Εδώ πατήστε και Fit για να είναι ακριβώς το πλάνο. Και τώρα βλέπουμε εδώ πως είναι. Και τώρα πάμε να ματσάρουμε το τραπέζι. Πατάμε εδώ στο ματάκι του τραπεζιού. Θα πρέπει να σβήσουμε το άσπρο. Επειδή είναι σταθερό το πλάνο και επειδή εδώ βλέπουμε ότι είναι ένα έτσι σαν, είναι έτσι ένα, μπορούμε με μία απλή μάσκα να το εξαφανίσουμε, μιας και δεν είναι κινούμενο πλάνο, είναι μια φωτογραφία, και επειδή το τραπέζι σαν σχήμα είναι έτσι, είναι ένα ας πούμε τετράπλευρο, πολύ εύκολα με μία μάσκα μπορεί να γίνει ωραία δουλειά. Επομένως, θα βάζετε επίσης, πατάτε δηλαδή εδώ στο πλάνο του τραπεζιού και βρίσκετε πάλι το Ultra Key και το βάζετε στα εφέ του, στα εφέ του συγκεκριμένου πλάνου. Έχετε επιλέξει το πλάνο, έτσι. Λοιπόν, τώρα το Ultra Key σας δίνει και τη δυνατότητα να φτιάξετε μία μάσκα εδώ πέρα. Επομένως, το πατάτε αυτό εδώ και φτιάχνετε μία μάσκα.
Θα μεγαλώσω και λίγο το πλάνο να έχει λίγο χώρο παραπάνω. Και φτιάχνω μία μάσκα. Εδώ. Ωραία. Τώρα, για να βιώσω καλύτερα γίνεται η μάσκα. Καλύτερα να πάτε και κοντά, πολύ κοντά. Εδώ με αυτές τις μπάρες μπορείτε να πηγαίνετε αριστερά και δεξιά στο πλάνο. Γιατί θέλω να το ματσάρω όσο γίνεται καλύτερα. Εδώ. Και κάτω εδώ μου έχει φύγει λίγο, εδώ πέρα. Λοιπόν, ξαναπατάμε εδώ fit. Τώρα θα φύγει αυτό και θα κρατήσουμε το τραπέζι. Πάμε εδώ. Alpha channel ξανά. Για να δούμε λίγο. Και ερχόμαστε μιας και έχουμε βάλει ωραία τη μάσκα. Θα γυρίσουμε και λίγο στη μάσκα για να φτιάξουμε λίγο τα όρια. Αλλά πάμε όπως και πριν στο Matte Generation για να φτιάξουμε το matte. Να φτιάξουμε δηλαδή να φαίνεται μαύρο το background, δηλαδή αυτό το άσπρο της φωτογραφίας να φαίνεται μαύρο. Λοιπόν, Alpha Channel. Ωραία, το έχω βάλει εδώ, Alpha Channel. Και πρέπει να το κάνω μαύρο. Επομένως εδώ. Παίξτε εδώ με τις... Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραία. Έπρεπε εδώ στο key color, δεν είχαμε διαλέξει το χρώμα που να φύγει. Πριν, αν θυμάστε καλά, στο άλλο πλάνο είχαμε διαλέξει το πράσινο. Τώρα, επειδή η φωτογραφία με το τραπέζι πίσω έχει ένα κατάλευκο χρώμα, διαλέγουμε εδώ πέρα το λευκό. Και έτσι με τις επιλογές που κάνουμε από κάτω, το λευκό φεύγει και δείχνει μαύρο. Μαύρο, όπως έχουμε πει, σημαίνει ότι θα δείξει το τοπίο από πίσω. Γιατί έχουμε βάλει Alpha Channel. Όταν το κάνουμε εδώ Composite, θα δείτε από πίσω που φαίνεται το τοπίο. Και εκεί που είναι άσπρο, θα φανεί το τραπέζι. Λοιπόν, τώρα επιλέξτε λίγο κάπου έξω από το πλάνο για να φύγουν οι μάσκες εδώ πέρα, για να μπορείτε να δείτε αν ματσάρει ωραία. Δεν είναι μια τέλεια φωτογραφία, επομένως δεν θα μπορέσουμε να το ματσάρουμε τέλεια, αλλά τουλάχιστον να είναι ικανοποιητικά για το tutorial που φτιάχνουμε. Λοιπόν, θολώνει κάπως εδώ και τώρα λίγο σιγά σιγά παίζουμε με τα εδώ πάνω στη μάσκα. Θα παίξετε λίγο με αυτές εδώ τις ρυθμίσεις, τις τρεις. Ώστε να ματσάρει καλύτερα. Πιστεύω εδώ είναι αρκετά καλά. Πάντως. Λοιπόν, πέρα από αυτό να ξέρετε ότι μπορείτε να φτιάξετε όσο περισσότερες μάσκες φτιάχνετε, τόσο καλύτερα θα κοπεί ωραία το τραπέζι για να φαίνεται πιο ρεαλιστικό στο πλάνο. Αλλά θα ξοδεύετε πολύ χρόνο. Πρέπει να ξοδέψετε πολύ χρόνο για να φαίνεται ένα πλάνο πολύ ρεαλιστικό. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ βλέπω ένα ασπράκι το οποίο το κάνει να φαίνεται το πλάνο μου ψεύτικο. Ας πούμε, πάρα πολύ. Μπορώ να ξοδέψω λίγο περισσότερο χρόνο, να φτιάξω άλλη μία μάσκα, κοιτάξτε λίγο εδώ,
φτιάξουμε άλλη μια μάσκα εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το κομματάκι. Όπως είπα, μπορείτε να πάτε και πάρα πολύ κοντά να το δείτε. Α, κοιτάξτε ότι έφυγε αυτό εδώ. Άμα θέλετε, μπορείτε να μεγαλώσετε τη μάσκα σας ώστε να φύγει και εδώ πέρα αυτά τα ενοχλητικά άσπρα που υπήρχαν. Ή εδώ μπορείτε να κάνετε μια τρίτη μάσκα. Να δείτε, μπορεί να φτιάξουμε και μια τρίτη μάσκα εδώ πέρα. Να φύγει και εδώ λίγο. Αλλά θέλει προσοχή, ας πούμε. Και να έχετε χρόνο να ξοδέψετε σε αυτό. Εγώ δεν θα χαλάσω άλλο χρόνο. Θα ήθελα να σας φτιάξω ένα tutorial αργότερα, που να φτιάξω ένα πλάνο όσο γίνεται καλύτερο, να ξοδέψω πάρα πολύ χρόνο ώστε να το κάνω όσο γίνεται καλύτερα. Επίσης, πιο κάτω θα δείτε και κάποιες άλλες επιλογές πέρα από αυτές που κάναμε. Ας πούμε, στο Ultra εκεί είχαμε τη μάσκα που κάναμε, το Mad Generation που κάναμε εδώ, τις επιλογές μας για να απομονώσουμε το πτηνό από την πράσινη οθόνη, να σβήσουμε δηλαδή την πράσινη οθόνη, να φτιάξουμε τα όρια καλύτερα. Και επίσης το Spill Suppression και το Color Correction, το οποίο θα σας κάνει λίγο να ματσάρετε καλύτερα το συγκεκριμένο πλάνο με τα άλλα πλάνα, ώστε να φαίνεται πιο ρεαλιστικό. Γιατί όπως είπα, παίζει η γωνία λήψης, παίζει αν κινείται η κάμερα, παίζουν τα χρώματα, να ματσάρουν τα χρώματα. Θα πρέπει ο ήλιος να φαίνεται, το φως να φαίνεται από παρόμοιες γωνίες λήψης σε όλα τα πλάνα που χρησιμοποιείτε. Δηλαδή δεν είναι ότι με ένα πρόγραμμα θα καταφέρετε να έχετε το τέλειο αποτέλεσμα.